Γεια σας παιδιά, Dragon, είμαστε εδώ και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Και σήμερα το βίντεο, όπως βλέπετε, έχουμε το voting για το La Liga Team of the Season. Αλλά πριν ξεκινήσουμε το βίντεο, ένα μήνυμα από το χορηγό μας. Αυτή τη στιγμή το market έχει γεμίσει με απίστευτες κάρτες. Και γιατί να μην τις δοκιμάσεις? Για να το κάνεις αυτό, πήγαινε στην περιγραφή και πάρε το πρώτο link, το οποίο σου οδηγεί στο fifacoins.com, το site με τα φθηνότερα και πιο αξιόπιστα coins, και αγόρασε ό,τι χρειάζεσαι με τον κωδικό DRST για 5% off. Συνειδητοποιώ, όπως είπα, το La Liga, αλλά δεν μπορώ να το αλλάξω. Ήθελα να πω τη La Liga. Αλλά ναι, La Liga. Μου είχε πει κάποιος στο stream να πάω να ψηφίσω. Το ξέχασα τελείως, οπότε είμαστε εδώ σήμερα. Δεν πειράζει, είχαμε content αυτές τις μέρες. Οπότε σήμερα ήρθε η ώρα να αναγκαστούμε να κάνουμε ένα λίγο χειρότερο content, αλλά και πάλι ωραίο content. Ξεκινάμε λοιπόν με goalkeeper. Όπως έχω πει, δεν έχω δει ούτε έναν, ούτε μισό αγώνα της La Liga. Αλλά θα πω αυτό που θέλω να δω, κυρίως λόγω FIFA και λόγω του τι μου αρέσει. Ξεκινάμε με Oblak. Τον Κουρτά δεν τον πάω, αλλά μάλλον είναι καλύτερος. Ο Τερσέκεν δεν είναι τόσο καλός. Ο Άλεξ Ρεμίρο δεν είναι τόσο καλός. Ο Λεντέσμα είναι κάπως καλός, αλλά όχι τόσο καλός. Ο Όμπλακ, εδώ που τα λέμε, είναι σίγουρα από τους καλύτερους θερματοφύλακες στον πλανήτη. Ο Κουρτά μπορεί να είναι ο πρώτος, αλλά ο Όμπλακ σίγουρα είναι από τους καλύτερους θερματοφύλακες στον πλανήτη. Μετά εδώ έχουμε Κουντέ που δεν μου αρέσει. Μολίνα δεν μου αρέσει τόσο πολύ, αλλά ξέρω πως είναι αρκετά καλός. Αρνά Μαρτίνες δεν ξέρω ποιος είναι. Ο Έντερ Μιλιτάο είναι αρκετά καλός. Πολύ καλός θα μπορούσα κιόλας να πω, οπότε ξέρω, απλά πέτα τον. Λενορμάντο, όχι, απλά είναι Γάλλος. Χιμένεθ είναι τη Ατλέτικο. Οπότε θα τον ήθελα. Συνόμα απλά να ψηφίσω όλοι τον Ατλέτικο σε αυτή τη φάση. Οπότε ξέρω τι, απλά βάλω μέσα επειδή είμαι Ατλέτικο για όσους δεν ξέρουν. Ντάβιντ Γκαρσία, οκ, δεν ξέρω, δεν έχω διαγώνατο. Φυσικά και δεν έχω διαγώνατο. Πάω τώρα, σπαλιά ήταν καλό, τώρα δεν ξέρω. Ο Γκάια ήταν καλό και τα λεφτά μου αρέσουν, αλλά δεν νομίζω να τον βάλω. Τζάβι Γκαλάν δεν ξέρω ποιο είναι. Ο Μπαλντέ δεν ξέρω ποιο είναι. Αυτό ήταν η midfielder, δεν ξέρω γιατί είναι στην άμυνα. Και εδώ έχουμε τον Ιγεράι. Οπότε θα βάλω πάω τώρα και Γκάια και τελειώσαμε έτσι εδώ. Ειλικρινά σου λέω, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να πω καν, ενώ θα ήθελα να πω, αλλά εδώ στο midfield έχουμε κάτι να πούμε. Έχουμε Cross, πολύ ωραίος παίκτης, άθλος στο FIFA, οπότε δεν θα τον ψηφίσουμε. Έχουμε De Jong, ο οποίος είναι καλός παίκτης και είναι και καλός στο FIFA, αλλά δεν τον πάω, οπότε το αφήνουμε για τώρα on hold. Brian Mendes, όχι, απλά όχι. Κανάλες, πολύ ωραίος παίκτης και στο FIFA θα έχει κάποια καλή κάρτα η οποία είναι και affordable, αλλά σε αυτή τη φάση δεν θέλουμε affordable, πάμε απλά για το ακραίο. Ο Merino θα έχει πάρα πολύ ωραία κάρτα στο FIFA, οπότε θέλω να τον ψηφίσω πάρα πολύ, αλλά θα δούμε μήπως υπάρχει κάτι καλύτερο. Μετά έχουμε τον Modric, ο οποίος είναι απλά τέρμα ακραίος και είναι και παικτούρα, οπότε απλά θα τον βάλω. Τον πάω κιόλας, είναι Κροάτης. Παρότι δεν πάμε τόσο τους Κροάτες ως Έλληνες, αλλά είναι στα Βαλκάνια, οπότε ξέρεις τι, απλά δώσου το. Σέργι Δαδέρ, όχι. Γκάμπρι Βέγγα, δεν μπορώ να μιλήσω, όχι. Βαλβέρδε, ναι, μου αρέσει φουλ πολύ. Ο Παρέχο μου αρέσει φουλ πολύ, αλλά θα είναι άχρηστη κάρτα, αλλιώς τον ψήφιζα. Ο Γκάβι με τίποτα, δεν τον πάω καθόλου. Καμαβίνγκα είναι πάρα πολύ καλό και θα έχει πάρα πολύ καλή κάρτα. Κανένα Ατλέτικο δεν παίζει, άρα τώρα η επιλογή μου να είμαστε Καμαβίγκα, De Jong και Κανάλες και Μερίνο βασικά, όχι και Κανάλες. Και να πω την αλήθεια, θα έβαζα τον Καμαβίνγκα, αλλά δεν θέλουμε να έχουμε όλη τη Ρεάλ, οπότε θα βάλω τον Μερίνο. Οπότε ναι, επίσης δεν πάω τόσο τους Γάλλους. Και μετά έχουμε την επίθεση που είναι το πιο σημαντικό από όλα φυσικά. Ο Μπενζεμά πρέπει να μπει μέσα σίγουρα. Ο Λεβαντόφσκι πρέπει να μπει μέσα σίγουρα. Ο Γκριεσμάν πρέπει να μπει μέσα σίγουρα. Τώρα το θέμα είναι ότι έχουμε, αυτοί εδώ δεν μας νοιάζουν καν. Έχουμε επιλογές όπως ο Ντεμπελέ, ο Ραφίνια και ο Βινίσιους, που ξέρουμε ότι αυτοί οι τρεις θα είναι από τις πιο ακριβές κάρτες στο FIFA μα βγούνε. Και το θλιβερό είναι πως δυστυχώς αυτό μάλλον θα πει πως οι περισσότεροι απλά θα πάνε σε μια φάση ο, ξέρω μπάλα και ο και χαχα. Ή το πολύ αντί για το Ραφίνια να βάλουν τον Μπενζεμά. Αλλά το θέμα είναι ότι για εμένα, έξω από ότι ο Βινίσιους είναι πολύ καλός, εντάξει. Άντε πες τι βάζω στο Βινίσιους, τι για το Λεβαντόφσκι. Αν και ο Λεβαντόφσκι είναι πολύ καλός και ο Μπενζεμά είναι πολύ καλός, είναι όλοι καλοί. Το θέμα είναι απλά ρε μαλάκες, πρέπει να βγάλουμε τον Γκριεσμάν, εντάξει. Δεν υπάρχει καν. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις κάτι γι' αυτό. Ο Γκριεσμάν θα έχει τέρμα ακραία κάρτα και απλά θα είναι τέρμα ακραία κάρτα. Απλά δείτε τι κάρτες έχει ως τώρα. Θέλω να τη δω αυτή την κάρτα κιόλας ως φαν του Γκριεσμάν. Το έχω πει πως είμαι μεγάλος φαν του Γκριεσμάν. Οπότε ναι. Τώρα, επειδή δεν θέλω τόσο πολύ τη Ρεάλ όπως έχω πει, παρότι δεν σημαίνει ότι είμαι Μπαρτσελόνα όπως είπα, είμαι Ατλέτικο, ούτε Μπαρτσελόνα την πολύ πάω, αλλά εδώ που τα λέμε για τους καημένους να μην έχουν να παίξει, Team of the Season είναι λίγο θλιβερό, άρα παίζει Λεβαντόφσκι. Οπότε εγώ αυτό θα ψηφίσω, σε όποιον αρέσει, στους περισσότερους δεν θα αρέσει μάλλον. Αλλά ναι, για μένα αυτή εδώ θα είναι μια ωραία Team of the Season. Ο Γκριεσμάν θα έχει ακραία κάρτα, ο Μπενζεμά θα έχει ακραία κάρτα, ο Λεβαντόφσκι θα έχει καλή κάρτα, ο Βαλβέρντε ακραία κάρτα, ο Μόντριτς ακραία κάρτα, ο Μερίνο πολύ καλή κάρτα, ο Γκάγια πολύ καλή κάρτα, ο Έντερ Μιλιτάο ακραία κάρτα, ο Χιμένες πολύ καλή κάρτα, ο Πάο Τόρες πολύ καλή κάρτα, ο Μπλακ ακραία κάρτα. Οπότε ναι, μια πάρα πολύ ωραία Team of the Season κατά τη γνώμη μου θα είναι αυτή τη La Liga. Αλλά πρώτα έχουμε την Premier League, για την οποία φυσικά έχουμε και το stream το Σάββατο, μην το ξεχνάτε. Τώρα πάμε να δούμε τι θα βγει στο FIFA και επιστρέφω μόλις πάει 8 για να δούμε τι γίνεται με το FIFA. Πήγε 8, οπότε είμαστε εδώ πέρα για να δούμε τι έχει βγει και στο αγαπητό σε όλους μας Ultimate Team. Πάμε λοιπόν, ο
Okay, κάτι έπεσε. Και να δούμε τι βγήκε σήμερα. Έχουμε εδώ τον Bizlov, δεν ξέρω bro, αλλά είναι ένας goalkeeper. Okay, δεν μας ξετρελαίνει αυτό. Είναι goalkeeper, δεν είναι κάτι το τρελό, αλλά τα stat του είναι all around πάρα μα πάρα πολύ καλά. Δεν βλέπεις τερματοφύλακες με τέτοιο speed συνήθως, ή το speed μερικές φορές είναι αρκετά σημαντικό. Φαίνεται και φτηνός, οπότε υποθέτω για όσους θέλουν να βαϊμπάρουν με τέτοια πραγματάκια, μπορούν να πάνε και να το κάνουν και μάλλον κάτι θα αξίζει. Έχουμε όμως το Eredivisie, όχι Eredivisie, το upgrade, το οποίο είναι ακραίο και το οποίο μπορεί να μας βγάλει τον έναν και μοναδικό, τον απίστευτο και έξω πραγματικό Παυλίδη, το οποίο θέλει μία 84 squad, είναι πάμφθινο ειλικρινά. Πρέπει όλοι σας να πάτε να το κάνετε, όλοι σας επίσης να πάτε να κάνετε προσευχή αυτή τη στιγμή για να βγάλετε Παυλίδη. Δηλαδή μιλάμε για Παυλίδη, okay, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και όσοι λένε εντάξει ρε μπρο, το μόνο απλά έχει hype επειδή είναι Έλληνας, πάλι σιγά το πράγμα, σιγά την κάρτα που είναι ο Παυλίδης. Μπρο, είναι usable κάρτα. Αν δεν το βλέπεις πως είναι usable, δεν ξέρω μπρο τι game παίζεις. Δηλαδή αυτή η κάρτα είναι πραγματικά usable, ούτε καν τρολάρω. Δεν μου αρέσει να τρολάρω με usability. Είμαι από τους πρώτους που θα κράξουν κάρτες για το usability τους. Αλλά αυτή η κάρτα είναι τους usable και γι' αυτό έχω ξετρελαθεί με τον Παυλίδη. Γιατί θα μπορέσω πρώτη φορά να βάλω έναν Έλληνα στην ομάδα μου χωρίς να κάνω μετό. Δηλαδή θα τον βάλω στην ομάδα και δεν θα είμαι σε μια φάση πόρε, τι έβαλα τώρα μέσα. Δεν θα μου έρθει τάση αυτοκτονίας επειδή τον έβαλα μέσα και έπεσε το overall της ομάδας 32 rating. Κατάλαβες λίγο τι λέω. Δηλαδή μιλάμε για κάτι απίστευτο. Και κάποιοι λένε μπρο, είναι ψηλός, δεν τραβάει. Μπρο, άμα είσαι μόνο για pace και dribbling, τότε δεν ξέρεις FIFA, να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή αυτό δεν είναι καν FIFA. FIFA είναι να ξέρεις FIFA βασικά, είναι να μπορείς να παίξεις με οποιαδήποτε κάρτα σου δώσουν. Βέβαια κατά αυτόν τον τρόπο οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε FIFA επειδή βασιζόμαστε πάρα πολύ στην ομάδα. Και δεν λέω μη βασίζεσαι στην ομάδα. Απλά ρε φίλε, άμα θες να πεις ότι είσαι καλός στο FIFA, μη λες είμαι καλός στο FIFA, bro. Δηλαδή δες τι ομάδα έχω και πώς παίζω με αυτήν την ομάδα. Ρε μαλάκα, αν έχεις R9, φυσικά και θα είσαι καλό στο FIFA όταν πας παίζει το μισό game. Ο R9 βασικά δεν παίζει το μισό game, απλά το λέω αυτό επειδή όλοι λέγουν R9 και λένε ναι το ένα, ναι το άλλο. Αλλά με το live stream μου που έβαλα R9 μέσα στην ομάδα δεν πήγε καθόλου καλά. Οπότε ναι, γι' αυτό δεν ψιλοπάμε τον R9 εδώ πέρα. Τώρα αυτό μάλλον είναι ο Perisic και ναι, είναι ο Perisic, άρα έχουμε ήδη μία 84, δεν χρειάζεται να ξοδευόμαστε να μπούμε και σε έξοδα. Θα κοιτάξουμε μετά, πρέπει να έχουμε και άλλες 84 εκεί πάνω στο trading market, πως λέγεται αυτό. Και έχουμε εδώ τους La Liga, τους player, το ένα το άλλο, τα έχουμε όλα. Συνεχίζουμε, πάμε στο transfers, το οποίο έχουμε και έναν icon ο οποίος δεν πουλήθηκε ποτέ φυσικά. Έχουμε έναν Allison επίσης, okay, δεν το θυμόμουν καθόλου αυτό. Πολλά πράγματα, Νάτος, ο Verón, όπου τώρα έχει πάει στα 70k, φυσικά και έχει πάει στα 70k, γιατί να μην έχει πάει στα 70k, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Λέω να τον κρατήσω, αλλά χρειαζόμαστε 2 84 για να πάμε να ανοίξουμε τον αγαπητό σε όλους μας Παυλίδη. Δεν ξέρω γιατί το λέω Παυλίδη, ενώ ξέρουμε ότι δεν θα βγάλουμε Παυλίδη, αλλά ναι. Βέβαια μετά από αυτά δεν θα μπορώ να ανοίξω το community Team of the Season, αλλά ποιος νοιάζεται. Ναι, είναι καλύτερο το community, έχει τις καλύτερες πιθανότητες. Πες μου πως απλά γύτραν το Eredivisie τον Grandi, επειδή είχε λάθος όνομα. Όχι, να το. Eredivisie, το upgrade, μην το λέμε και Eredivisie. Οπότε θέλουμε 3 84, έχουμε τον έναν, πάμε να τον βάλουμε λίγο στο club. Να ανοίξω λίγο και το Footybine για να δούμε τι θα πει το Footybine, ότι είναι ο πιο φτηνός, να πάω να αγοράσω φυσικά το πιο φθηνό και να είμαστε μια χαρά vibe. Οπότε πετάμε εδώ μέσα τον Perisic και μετά έχουμε ότι αν πάμε εδώ cheapest by rating, ο πιο φθηνός 84 παλικάρια μου είναι ο Stefan De Vrij. Με άλλα λόγια, De Vrij, ο οποίος θα τον πούμε De Vrij για τώρα. Λέει πως πάει 3K. Φυσικά, επειδή ξέρουμε το Footbin δεν θα πάει 3K. Πήγαινε 3200. Πολύ καλύτερο από ό,τι περίμενα. Περίμενα να πάει 8K, ξέρω εγώ. Και μετά έχουμε τον Bono, ο οποίος γράφεται Bounou, αλλά λέγεται Bono, επειδή δεν ξέρω. Έτσι τον είπε η μάνα του ή ο πατέρας του, επειδή είναι, δεν ξέρω το όνομα το παίρνει από τον πατέρα συνήθως. Αλλά συνεχίζουμε μετά τον Joel Matip, ο οποίος επίσης δεν είναι εδώ. Μετά είναι ο Carvajal, ο οποίος για να δούμε αν είναι αυτός εδώ. Δεν είναι ούτε ο Carvajal εδώ. Μετά είναι ο Pellegrini, που άμα δεν είναι και αυτός επιστρέφουμε στον Bono και απλά τον παίρνουμε 3500. Δεν είναι ούτε ο Pellegrini. Υπάρχει για 3500 Pellegrini. Φυσικά και υπάρχει ούτε για 3500 Pellegrini. Άρα παίρνουμε για 3500 τον Pellegrini εδώ. Τον πετάμε εδώ πέρα. Είμαστε έτοιμοι. Το κάνουμε submit. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το Eredivisie Touch Guarantee Upgrade. Για να δούμε τι θα βγάλουμε από αυτό. Να δω λίγο αν υπάρχει κάτι άλλο στο Footbin ιδιαίτερο. Δεν είδα τίποτα, οπότε συνεχίζουμε.
συνεχίζουμε και έχουμε RDVZ Touch Guarantee Upgrade. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο η RDVZ, να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή είναι πάρα πολύ φτηνό το upgrade και είναι λογικό. Ο Τσάβι Σίμονς, ο Τάντιτς, ο Μπέργκβιν, θα μπορείς να πει κάποιος, ο Γκερτρούιντα και ο Παυλίδης είναι τα W. Βασικά είναι W ρε φίλε, απλά δεν είναι κάτι τρελό. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το πρώτο guarantee. Συνήθως είμαστε άθλοι με τα guarantee, αλλά τι θα έχουμε εδώ. Ελλάδα, ναι ρε φίλε, βγάλαμε το καλύτερο πράγμα. Ειλικρινά βγάλαμε το καλύτερο πράγμα. Σας το είπα, δεν γίνεται να μην βγάλουμε Παυλίδη. Σας το είπα, Παυλίδης guarantee ρε φίλε. Αυτό ήθελα, 30k ας πάει. Δεν με νοιάζει. Πες ότι παίρνω τον Τσάβι Σίμονς, γιατί για να πάω να κλάω. Να κλάω, okay. Να κλαίω με το. Αυτό ήταν λες και ήταν ορθογραφικό, δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, ονοματικά. Ήταν λες και έκανα ορθογραφικό και ξέρω να γράψω το γιώτερ, μα λέγει. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να πάω να πάρω Τσάβι Σίμονς και μετά τι να κλαίγομαι. Ω, μπρο, δεν παίζει ο Τσάβι Σίμονς. Επειδή ξέρω πώς θα το κάνω. Επειδή ο Τσάβι Σίμονς δεν θα παίζει. Όχι, ρε φίλε. Πάρε εδώ τον Παυλίδη που πάει 30k, θα πέσει στα 20 τώρα λόγω του γκαραντί. Αλλά δε στατ. Πολύ καλό pace. Πάρα μα πάρα πολύ καλό shooting. Καλύτερο shooting από το 99% κιόλα των καρτών που υπάρχουν στο game. Καλό passing. Έχει 89 σόρπα, ακραίο δηλαδή. Καλό dribbling, παρότι την game παίζει να μην φαίνεται. Έχει τέλειο heading accuracy και πάρα πολύ καλό physical. Το physical παίζει να είναι το 99,9% των παικτών καλύτερο. Finesse shoot και outside foot shot. Έχει 3 skill move δυστυχώς, αλλά 4 weak foot. Και είναι και 6 foot 1. Δηλαδή αυτή η κάρτα είναι 100% usable. Δεν το λέω επειδή είναι Έλληνα καν. Είναι απλά usable. Δηλαδή οποιοδήποτε να ήταν. Και το έχω ξαναπεί. Και τον Ισακ έτσι τον βρήκα. Ο Ισακ μια τέτοια κάρτα έχει. Δεν θυμάμαι σε τι game ήταν. Δεν ξέρω καν αν ήταν FIFA εκείνο. Είχε πολύ παλιά μια τέτοια κάρτα special. Αλλά λογικά δεν ήταν FIFA εκείνο το game. Ήταν κάτι άλλο άκυρο. Και τον βρήκα από εκείνο το game και ήταν καλό. Και είμαστε σε μια φάση μπρο. Ποιο είναι αυτό. Και γι' αυτό μετά άρχισα να πάω τον Ισακ. Μου αρέσουν αυτέ οι κάρτε. Και δεν το συνειδητοποιείτε. Οπότε γι' αυτό. Αν κάποιο μου πει απλά είναι το hype επειδή είναι Έλληνα. Όχι. Απλά με να μου αρέσουν τέτοιε κάρτε. Απλά με να μου αρέσουν κάρτε όπω αν α πούμε ο Veghorst, παρότι το game ήταν άθλιο, μου άρεσε η κάρτα του ω κάρτα. Ή μου άρεσε ο Χαμνταλά που είχε παλιά μια touch από την Saudi Pro League. Που ήταν μια από τι αγαπημένε μου κάρτε στην ιστορία του FIFA. Ακόμα τη θυμάμαι αυτή την κάρτα. Οπότε ναι. Αυτό. Παυλίδη, ό,τι καλύτερο. Ανοίξτε το όλοι και ελπίστε να τον βγάλετε. Μάλλον θα μπει στη θέση του Παπέν, αλλά θα δούμε το stream. Φυσικά το stream όλοι ξέρετε το Σάββατο, μην το χάσετε. Έχουμε Premier League touch και θα ελπίσουμε να πάρουμε μια νίκη επειδή δεν το βλέπω να παίρνουμε 11. Οπότε α το κόψουμε κατά 10 νίκες και ναι. Αυτό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Κάντε subscribe για περισσότερα άμα σας αρέσει το content μου. Και το δεύτερο κανάλι δυστυχώς έχει πεθάνει, αλλά μπορείτε να πάτε εκεί να κάνετε subscribe. Κάποτε θα βγάλω βίντεο, απλά τώρα δεν έχω χρόνο με όσα κάνω. Και αυτά. Στην περιγραφή θα βρείτε ό,τι links σας ενδιαφέρει, όπως και το fifacoin.com που είναι ο χορηγός μας και έχει πάρα πολύ φθηνά coins, οπότε μας ενδιαφέρει κοιτάξτε το. Και αυτά. Για άλλη μια φορά είπα το αυτά. Το έχω επαναλάβει 10 φορές. Τα λέμε την επόμενη φορά και γεια σας.